Την ώρα που για κόστο για κράτος δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπάρχουν 57 νεκροί, ολοζώντανοι στη μνήμη ενός ολόκληρου λαού. Ένας χρόνος από το προδιαγεγραμμένο έγκλημα στα τέμπη με ενόχους στην πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης που υπηρετούν όσοι κυβέρνησαν και κυβερνούν ακόμα αυτή τη χώρα. Στο Σκαμνί, οι τέσσερις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης απελευθέρωση των σιδηροδρόμων, και του ΟΣΕ. Οι όμιλοι χωρί κέρδο δεν εφαρμόζουν στήματα ασφαλεία. Τα βλέπουν κόστο σε βάρο των κερδών του. Σε 202.000 χιλιόμετρα πλήρου σιδηροδρομικού δικτύου σε όλη την Ευρωπαϊκή ΕΕ, Ένωση, μόλι τα 15.000 έχουν εξοπλιστεί με την απαιτούμενη σύγχρονη τεχνολογία τηλεδιοίκηση και φωτοσύμανση ERTMS και ο στόχο τη Ευρωπαϊκή ΕΕ Ένωση είναι αυτή να καθιερωθεί το 2050. Με δύο λόγια, ή τα κέρδη του ή οι ζωέ μα, καμιά συγκάλυψη πολιτικών και ποινικών ευθυνών, να λάμψει η αλήθεια, όπω απαιτούν οι συγγενεί των θυμάτων, κόντρα στο ζήλο τη κυβέρνηση να μπαζώσει το χώρο, να αποκρύψει στοιχεία από την πυρκαγιά, και εδώ και τώρα να μην κλείσει η Εξεταστική Επιτροπή τη Βουλή που με επιμονή του ΚΚΕ συγκροτήθηκε.